18 Ιουνίου ξεκινάμε τα προγράμματα πρόληψης υγείας σε συνεργασία με το Δήμο Μονεμβασιάς. Ειδικά για τις 18 Ιουνίου του 2011, η ομιλία θα γίνει στο Λύκειο της Νεάπολης, ώρα 8 το βράδυ. Η ομιλία θα αφορά την προστασία και την πρόληψη από τον καρκίνο του μαστού, του παχαίου εντέρου και το μελάνωμα, που είναι τρεις οντότητες, οι οποίες είναι μάστιγα τώρα τελευταία για την περιοχή μας. Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, μελανώματα, αγροτικό στρισμό, πεκτήθητες στον ήλιο πολλές ώρες και ραγδαία αύξηση και του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Αυτό το πρόγραμμα θα συνδιοργανωθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Μολάων και το Κέντρο Υγείας Νεάπολης, το Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας και θα υποστηριχτεί από το Δήμο Μονεμβασιάς. Επίσης, μας βοηθούν, είναι κοντά σε εμάς, οι σύλλογοι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων, που διενεργεί σήμερα την αιμοδοσία, και ο Σύνδεσμος Άγιο Νικολαϊτών Βιών Λακωνίας, ο Κάβο Μαλλιάς. Οι επιστημονικοί συνεργάτες θα είναι ο διδάκτορ κύριος Δημουλάς Κωνσταντίνος, χειρουργός, διευθυντής νοσοκομείου Άγιος Σάββας, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος και αυτός είναι αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου και πρώην διευθυντής του νοσοκομείου του Άγιου Σάββα, και η κυρία Εξάρχου Βασιλική, που είναι δερματολόγος αφροδυσιολόγος, πρώην διευθύντρια εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου Χάμερσμιθ. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συντοπίτες μας ότι στις 18 Ιούνιου το Σάββατο το πρωί, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 περίπου, θα γίνουν προληπτική εξέταση σε ομάδες ασθενών που βεβαίως θα τηρήσουμε αυστηρή προτεραιότητα στα ραντεβού που θέλουν να εξεταστούν για τα παραπάνω θέματα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2734-022-500, το τηλέφωνο του Κέντρου Υγείας, και να ζητάτε εμένα, Αλεβίζου λέγομαι, με επιμελήτρια Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης, για να σας κλείνω το ραντεβού που θέλετε. Ένα μήνυμα θέλω να περάσω μόνο. Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί, γιατί μπορεί να προληφθεί. Και εκεί στοχεύουμε, στην πρόληψη.